Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, η εκπομπή «Κοιτώντας γύρω μας» έχει τη χαρά να φιλοξενεί την πολύ γνωστή ηθοποιό Μελίνα Μποτέλη. Είμαστε μαζί σας, κυρία Μποτέλη, με αφορμή την παράσταση που έχετε γράψει, έχετε σκηνοθετήσει και ερμηνεύετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βαφοπούλιο. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Δύο άσπρα γυμνά χέρια. Σωστά. Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε καταρχάς για τους τηλεθεατές, πριν σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, για όσους ίσως δεν σας γνωρίζουν, περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για ένα έργο. Για το θεατρικό έργο. Είναι ένας θεατρικός μονόλογος που έγραψα πέρσι με αφορμή τα 40 χρόνια που έκλεινα στο θέατρο και επειδή ήθελε ο Δήμος Δράμας αλλά και η Ένωση Κυριών Δράμας να με τιμήσουν για αυτή την παρουσία μου τη 40χρονη στο ελληνικό θέατρο, έγραψα αυτό το μονόλογο. Mm-hmm. Τον έγραψα για μένα, ήταν μια έμπνευση στιγμής πραγματικά και επειδή ακριβώς είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στη Δράμα, mm-hmm. συνέχισε να ταξιδεύει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και έτσι φτάσαμε με το καλό εδώ στη Θεσσαλονίκη και Σάββατο 30 Νοεμβρίου mm-hmm. στις 8 το βράδυ, αλλά και Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα παιχτεί εδώ στο γλυκύτατο αυτό ζεστό θέατρο του Βαφοπούλιου που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που είναι ο μονόλογος ακριβώς γιατί είμαι κοντά στο κοινό και το κοινό είναι κοντά μου, κάτι που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία mm-hmm. του μονολόγου αυτού. Ένας ύμνος στη μητρότητα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η μητρότητα η οποία ξεκινάει είναι το α και το μέγα, έτσι δεν είναι, στη γη μας. Έτσι είναι, είναι η πηγή της ζωής, είναι η ρίζα της ζωής όλων μας και είναι έτσι ένα ταξίδι του κάθε θεατή στην ψυχή του την ίδια και στη ρίζα της ζωής του. Είναι και ένας ύμνος, ναι. και μια που είμαστε εδώ δίπλα σε ένα πιάνο, ναι. είναι ένας ύμνος στην τέχνη και ιδιαίτερα στην τέχνη της μουσικής και ιδιαίτερα στην τέχνη της κλασικής μουσικής, mm-hmm. χωρίς όμως αυτό να κάνει τον μονόλογο δύσκολο ή δυσνόητο. Είναι απόλυτα, πώς να το πω, είναι ένα έργο που μιλάει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κέντα με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Να μιλήσουμε λίγο για εσάς. Βεβαίως. Να σας γνωρίσουμε για όσους τώρα παρακολουθούν τον σταθμό μας, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τόσο τις συμμετοχές σας σε ιστορικά έργα, σε μουσικά έργα. Και βέβαια έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, έχουμε Βεβαίως. Μιλήσει για τη ζωή σας, για το τι έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα. Μιλήσατε για 40 χρόνια. Βέβαια η εμπειρία σας στην τέχνη είναι και λίγο μεγαλύτερη, έτσι. Ναι, είναι, για την ακρίβεια είναι 48 χρόνια. Ήσασταν και χορεύτρια, νομίζω. Γιατί ήμουν χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής από τα χρόνια μου τα μαθητικά. Πήγαινα στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου δηλαδή, όταν έδωσα εξετάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και είχα αυτή την πολύ μεγάλη τύχη να προσληφθώ στην Εθνική Λυρική Σκηνή και από τότε να δουλεύω εκεί κάθε καλοκαίρι και όταν τελείωσα το σχολείο μου να εργαστώ έναν χρόνο ακόμα στον παλέτο της Λυρικής και στη συνέχεια, επειδή πήγαινα και στη Δραματική του Εθνικού Θεάτρου όπου δεν επιτρεπόταν να λαμβάνεις μέρος σε παραστάσεις άλλων θεάτρων, ακόμα και αν ήταν κρατικό. Άλλαξα, αν θέλετε, πόστο και βρέθηκα βοηθός του τεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οπότε για μένα ήταν μία απόλυτη εικόνα και γνώση όλων των χώρων του θεάτρου.
Καταλαβαίνω ότι σας εμφύσισαν τον πολιτισμό από πολύ μικρή, έτσι, οι γονείς σας προφανώς σας βοήθησαν, ναι, σε αυτό. Οπωσδήποτε, γιατί ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ τις τέχνες. Οι στενοί τους φίλοι ήταν λογοτέχνες, οικαστικοί, και ακριβώς αυτή την αγάπη τους για τις τέχνες την πέρασαν και σε μένα. Είπατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας ότι στα χρόνια της κρίσης ήρθε η τουρκοκρατία στην ελληνική τηλεόραση. Ναι. Τι εννοείται με αυτό? Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Ξέρετε, ο χώρος ο δικός μας ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε. Mm-hmm. Ο πρώτος εργασιακός χώρος που χτυπήθηκε και πριν ακόμα, λίγο πριν από τα μνημόνια. Και ο λόγος που χτυπήθηκε ήταν ακριβώς αυτός, διότι ξαφνικά γέμισε η τηλεόραση με τουρκικές σειρές. Κάποιες από αυτές ήταν αξιόλογες, πρέπει να πω, και σε επίπεδο σεναρίου και σε επίπεδο υποκριτικής τέχνης, αλλά οι περισσότερες δυστυχώς όχι. Άρα η τηλεόραση σήμερα δεν λειτουργεί όπως είναι ο προορισμός της, να ενημερώνει, να ψυχαγωγεί? Κοιτάξτε, βέβαια τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν να ξαναγίνονται σειρές, αλλά έχουμε ανάγκη από καλές, μάλιστα από πολύ καλές ελληνικές σειρές. Οπωσδήποτε κάποιες κάθε χρόνο ξεχωρίζουν και αυτό είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες οι πολύ καλές. Καθώς στεκόσουν πλάι μου, θυμάμαι, έσκυψα και σε σήκωσα ψηλά. Κυλάν τα σύννεφα και τρέχει η φωνή μου, να την ακούσεις και να έρθεις. Κι μες στον κήπο αφήνω το κορμί μου, κρυμμένο στα λουλούδια να το βρεις. Σε καρτερό κάθε πρωί στο περιβόλι, με το βορειά, με το νοτιά, τριάντα φύλλα μαζεύω στην ποδιά μου. Οι νεότερες γενιές, υπάρχει μαγιά εκεί? Την εντοπίζετε εσείς με τη δική σας πείρα? Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Απλώς είναι ότι έχουν γίνει πια τόσο πολύ σε αριθμό οι ηθοποιοί. Είναι τόσο πολλοί αυτοί που μπήκαν στο επάγγελμα και χωρίς καν να έχουν κάνει δραματική σχολή, χωρίς να έχουν περάσει από δραματικές σχολές. Άνθρωποι από άλλα επαγγέλματα που βρέθηκαν ξαφνικά μέσα στον χώρο το δικό μας, και αυτό το πράγμα δεν είναι καλό για το επάγγελμα. Ξέρετε, το να παίζεις δεν αρκεί μόνο να είσαι καλός ηθοποιός. Πρέπει να παίζεις και με καλούς ηθοποιούς. Mm-hmm. Βοηθά αυτό. Βέβαια. Έτσι. Αυτό ανεβάζει. Mm-hmm. Και εσείς είχατε αυτό χαρά ανεβάζει. Δηλαδή, ο κάθε ένας ανεβαίνει ένας καλή και σε παίρνει μαζί του. Είχατε τη χαρά να συνεργαστείτε με βέβαια. Με σπουδαίους ηθοποιούς. Και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Και ξέρετε, είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση του να παίζεις με έναν πολύ καλό ηθοποιό. Αυτόματα γίνεσαι καλύτερος. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο ότι γίνεσαι καλύτερος. Πετυχαίνουν δύο ή τρεις καλοί ηθοποιοί. Μπορεί να πετύχουν πράγματα που ίσως ούτε ο ίδιος ο σκηνοθέτης να είχε φανταστεί ότι μπορεί να επιτευχθούν. Γιατί υπάρχει εκείνη η χημεία η πολύ καλή στη στιγμή του γυρίσματος ή στη στιγμή της παράστασης, που θα ανεβάσουν όλο το πράγμα πολύ ψηλά. Και από αυτό έχουμε ανάγκη.
Είπατε με την παράσταση ότι περιοδεύετε σε όλη την Ελλάδα. Έχετε ναι. πάει σε επαρχιακές πόλεις. Εκεί είναι λίγο δύσκολο mm-hmm. να παρουσιάσετε, να παρακολουθήσουν μάλλον ο κόσμος τις μεγάλες αυτές θεατρικές παραστάσεις. Γιατί μεγάλη θεωρείται η δική σας. Δεν θέλετε μια μικρή παράσταση. Έτσι είναι σημαντικό. Η Μελίνα Μποτέλη πάει στην δική τους πόλη. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο όμως για αυτούς, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο, όχι. Μπορούν δεν είναι δύσκολο, γιατί το ευτύχημα είναι ότι ο κόσμος έρχεται ακριβώς επειδή διψάει για να δει καλό θέατρο. Έρχεται και μάλιστα αυτό που μου λένε στο τέλος είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία να δούμε κάτι καλό. Ο κόσμος διψάει, υπάρχει καλλιέργεια mm-hmm. στις πόλεις, στις περιφέρειες. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, χαίρομαι διότι ο μονόλογός μου μιλάει σε όλες τις ηλικίες, mm-hmm. μιλάει σε ανθρώπους ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο και ανεξάρτητα από το οικονομικό τους επίπεδο. Μιλάει σε όλους, γιατί ακριβώς όπως σας είπα, είναι ότι πιάνει το συναίσθημα όλων των mm-hmm. ανθρώπων. Και αυτό που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι μιλάει και πάρα πολύ στους άντρες. Ναι. Οι πιο συγκινημένοι στις παραστάσεις μου είναι οι άντρες. Και... Το ξέρω αυτό, έτσι. Ύμνος της μητρότητας να συγκινεί τους άντρες. Ναι, είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της μητρότητας. Mm-hmm. Είναι και πολλά άλλα πράγματα που περνάνε μέσα στο έργο, που εγώ, ξέρετε, δεν τα είχα υποψιαστεί. Και είναι οι ίδιοι οι θεατές που μου τα λένε. Υπάρχουν παιδιά που μου λένε ότι εγώ απόψε αποφάσισα τι θα κάνω στη ζωή μου. Που δεν έχει σχέση με την τέχνη. Μπορεί να είναι κάτι ανεξάρτητο, να είναι σε σχέση με την επιστήμη. Όμως τους δίνει, χαίρομαι γιατί τους δίνει δρόμους και χαίρομαι γιατί τους δίνει και τον τρόπο που θα ακολουθήσουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δηλαδή υπάρχουν νέα παιδιά που μου λένε, ενώ σπουδάζουν επιστήμες, όχι τέχνες, ότι εγώ τώρα κατάλαβα πώς πρέπει να διαβάζω, που εγώ δεν το είχα υποψιαστεί γράφοντας το έργο. Εκείνο όμως, και ίσως ο κάθε ένας θεατής, βρίσκει αυτό που απασχολεί τον ίδιο. Το βρίσκει τη λύση του μέσα στο ίδιο το έργο. Να πούμε κάτι για το κεφάλαιο Εκκλησιαστική Ύμνη. Γιατί σας έχουμε θαυμάσει, σας έχουμε ακούσει και σε εκκλησιαστικούς ύμνους. Κοιτάξτε, για μένα είναι ό,τι πιο σπουδαίο το να βρίσκομαι και κυρίως το να βρίσκομαι μέσα σε εκκλησίες, όχι σε ένα θέατρο. Το να βρίσκομαι μέσα στην εκκλησία, λοιπόν, να είμαι στην Οικοσιφήνισσα και να διαβάζω στην Παναγία το «Άσπηλε αμόλυντε», είναι κορυφαία στιγμή. Κορυφαία στιγμή της ζωής μου και ειλικρινά το χαίρομαι πάρα πολύ. Ή το να είμαι πάνω από τον επιτάφιο του Θεού μας και να ψέλνω τα εγκόμια. Είναι κορυφαίες στιγμές. Όπως αυτό που έζησα μέσα στην Αγία Σοφία την Άνοιξη του 18 με τους δομέστικους της δράμας στην Βυζαντινή αυτή η χοροδία που δεν είναι πια μόνο δράμας, είναι και Θεσσαλονίκης και Καβάλας οι ψάλτες είναι και από τα τρία αυτά μέρη της περιοχής μας. Το να είμαι λοιπόν μέσα στην Αγία Σοφία αναγνώστρια ψαλμών, ευαγγελικών κειμένων, το να ψέλνω κι εγώ η ίδια, δεν υπάρχει πιο μεγάλη αίσθηση πληρότητας από αυτό. Το να λες δηλαδή, συγγνώμη, συγκινούμε τώρα. Κατανοητό. Μέσα στην Αγία Σοφία να λες την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη. Είναι πολύ σημαντική στιγμή ζωής. Όσοι πονάτε το Χριστό, όλοι κοντά μου ελάτε. Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα, του Ιακώβου η αδερφή και οι τέσσερις αντάμα επήραν το στρατή το μονοπάτι. Τυράν ζερβά, τυράν δεξιά, κανέναν δεν γνωρίζουν. Τυράν και δεξιότερα, τυρούν τον Άι Γιάννη. Αϊ μου Γιάννη, πρόδρομε και βαπτιστή του γιού μου,
Μην είδες μου το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου. Ποιος έχει χείλη να στο πει, καρδιά να ομολογήσει. Ποιος έχει χειροπάλαμα για να σου τον εδείξει. Έχεις και χείλη να το πεις, καρδιά να ομολογήσεις. Έχεις και χειροπάλαμα για να μου τον εδείξεις. Θωρείς εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορείς την κεφαλή ακάνθινο στεφάνι. Εκείνος είναι ο γιώκα σου και με ο δάσκαλός μου. Και η Παναγιά σαν τ' άκουσε, τούτο το λόγο λέει. Πού είναι γκρεμός να γκρεμιστώ, γυαλός να πάω να πέσω. Κανένας δεν της μίλησε να την παρηγορήσει. Μόνο ο Χριστός της μίλησε από το σταυρόν επάνω. Σύρε μανούλα μου στο καλό και στην καλή τη μέρα και μένα να με καρτερείς το Σάββατο το βράδυ όταν σημάνουν οι εκκλησιές και ψάλουν οι παπάδες, τότε κι εσύ μανούλα μου θα έχεις χαρές μεγάλες. Όπως επίσης ξέρετε, για μένα σημαντική στιγμή ζωής και μια από τις κορυφαίες στιγμές μου ήταν η έκπληξη πραγματικά που έζησα πέρσι τον Οκτώβριο από τον Σεβασμιότατο Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ναι, που μετά την επετειακή γιορτή στο Προκόπιο της Καλαμαριάς μου απένιμε τον Σταυρό του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Μια τιμή που σπάνια γίνεται έτσι, από την Μητρόπολη Καλαμαριάς και ειλικρινά και ξεπλάγιν και... Έτσι. Το είχαμε δει και είχαμε παρακολουθήσει και είχε ανταποκριθεί ο κόσμος πάρα πολύ σε αυτό. Ναι. Συμμετέχετε άλλωστε και σε παραστάσεις εθνικού περιεχομένου, πατριωτικού περιεχομένου. Ναι. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί λίγοι ηθοποιοί το τολμούν σήμερα. Είναι λίγο δύσκολο. Δυστυχώς. Δυστυχώς και δεν καταλαβαίνω γιατί πάνω απ' όλα αυτό είμαστε. Είμαστε Έλληνες. Και μέσα στην έννοια του Έλληνα βέβαια υπάρχει και η έννοια της Ορθοδοξίας. Είναι μέσα στο κυταρό μας. Άρρηκτα συνδεμένοι, έτσι ακριβώς. Και είναι κρίμα δηλαδή να το αρνούμαστε αυτό και είναι κρίμα να μην ζει ένας άνθρωπος και αυτή τη διάστασή του και να κλείνει μια πόρτα με σίδερο και να μην αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο και προς τα εκεί. Βέβαια είναι πολύ ευχάριστο το ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον για τον κάθε άνθρωπο, ο Θεός έχει την κατάλληλη στιγμή που θα το μιλήσει, θα τον καλέσει και αυτή η σιδερένια πόρτα θα ανοίξει προς το φως. Τέλει για το κλείσιμο να επαναλάβουμε για την παράσταση στο Βαφοπούλιο, το Σάββατο και την Βαφοπούλιο Κυριακή. Βαφοπούλιο Θέατρο, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και Κυριακή 1 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο είναι στις 8 η ώρα και την Κυριακή είναι στις 6 η ώρα. Βέβαια να πούμε για τους θεατές σας ότι ήδη γίνεται προπόληση καθημερινά εδώ στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Κάθε πρωί 11 με 1 και το απόγευμα 5 με 8 για όσους θέλουν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους. Η παράσταση θα συνεχίσει προφανώς, θα πάει και σε άλλες γωνιές της πατρίδας μας, έτσι. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε και οι θεατές του 4Ε θα έχουν την ευκαιρία να δουν αυτή την παράσταση και στον τόπο τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά και τιμή. Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ελπίζουμε να απολαύσατε κι εσείς τη συζήτηση όπως την απολαύσαμε κι εμείς με την κυρία Μποτέλη. Να είστε καλά. Γεια σας.